Την επαναξιολόγηση της οπτικής της κυβέρνησης σε σχέση με τις έρευνες υδρογόνων ανθράκων νότια της Κρήτης υπό το φως της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο, επανέλαβε στο περιθώριο του 6ου Παγκρίτου Ενεργειακού Συνεδρίου η Γενική Γραμματέας Ενέργειας και Περιβάλλοντος Αλεξάνδρας Δούκου. Ήδη από τον περασμένο Απρίλιο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει δώσει το πράσινο φως στην ελληνική διαχειριστική εταιρεία υδρογόνων ανθράκων για μια στοχευμένη επανεκκίνηση του προγράμματος στις περιοχές νότια και νοτιοδυτικά της Κρήτης, οι οποίες ήδη έχουν παραχωρηθεί σε πετρελαϊκές εταιρείες. Να ολοκληρωθούν στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα των 2 ετών περίπου, έτσι ώστε να ξέρουμε ως χώρα εάν αυτό που έχουμε είναι οικονομικά εκμεταλλεύσιμο και αν αυτό μπορεί να μας οδηγήσει σε μια αξιοποίηση των εγχώριων κοιτασμάτων μας. Γιατί όχι να μην ξεκαθαρίσουμε και το θέμα με τους δικούς μας υδρογονάνθρακες εδώ. Έγινε όλη αυτή η ιστορία, φτάσαμε σε ένα σημείο λοιπόν, ο Πρωθυπουργός έδειξε ότι θέλει να το προχωρήσει. Στην ομιλία της από το βήμα του συνεδρίου, η κυρία Δούκου υπογράμμισε μεταξύ άλλων ότι η χώρα μας έχει δρομολογήσει το πιο ισχυρό πακέτο μέτρων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Είπε ότι επήγει ο μετασχηματισμός του ενεργειακού συστήματος, ενώ έκανε σαφές ότι η Ελλάδα θα πρέπει να απεξαρτηθεί από τη Ρωσία, βασικό προμηθευτή φυσικού αερίου. Και ο τρόπος για να το κάνουμε αυτό δεν είναι ένας ουσιαστικά, είναι η ταχύτερη διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας, αυτές οι πολιτικές θα σας έλεγα ότι είναι πολιτικές στην πρώτη γραμμή και στο δικό μας εθνικό ενεργειακό σχέδιο. Στο χαιρετισμό που απίφθινε στο 6ο Παγκρήτιο Ενεργειακό Συνέδριο, η βουλευτής Χανίων Ντόρα Μπακογιάννη, αναφερόμενη στην Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Ασφάλεια, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα και η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη υπήρξαν από την πρώτη μέρα επικεντρωμένοι και προσανατολισμένοι σε αυτόν τον στόχο. Τόσο για την ενεργειακή μετάβαση όσο και για την κλιματική αλλαγή, η χώρα μας βρίσκεται στην πρωτοπορία των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προώθηση της νομοθεσίας και των στρατηγικών πολιτικών που σήμερα εφαρμόζονται. Ο πρώην Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιάννης Μανιάτης, σε διαδικτυακή του παρέμβαση στο Ενεργειακό Συνέδριο, έκανε λόγο για στασιμότητα στα ζητήματα υδρογόνων ανθράκων τα τελευταία 7 χρόνια στα θαλάσσια οικόπεδα του Ιωνίου και νότια της Κρήτης. Αυτό που πρέπει να συνειδητοποιήσουμε είναι ότι φέτος και τους τελευταίους μήνες του 2021 γίνεται μια τρομακτική μεταφορά πλούτου από την Ευρώπη και από άλλους χώρους του πλανήτη, αλλά κυρίως από την Ευρώπη προς τις χώρες που παράγουν φυσικό αέριο και δευτερευόμενους και πετρέλαιο. Οι εργασίες του Ενεργειακού Συνεδρίου, που τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Εξωτερικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ολοκληρώνονται την Κυριακή.